Καλησπέρα σας. Κρήτη μου σήμερα και σας έχω δύο συνταγές. Και οι δύο είναι πολύ εύκολες και πολύ νόστιμες. Και οι δύο είναι της κυραστέλας της γιαγιάς μου. Χταποδόριζο, με αυτό μεγάλωσα και το αγάπησα πάρα πολύ. Και βέβαια η αγαπημένη μου γιαουρτόπιτα, που ουσιαστικά δεν είναι πίτα, είναι μία κρεμούλα φούρνου. Ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε πρώτα την πίτα μας, να τη βάλουμε στο φούρνο να γίνεται, μέχρι να ετοιμάζουμε το χταπόδι, ύστερα με το ρύζι. Θα χρειαστώ 6 αυγά βιολογικής γεωργίας, αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης, 1 συνταγή, την οποία θυμάμαι σαν να είμαι σαν αυτή τη στιγμή που ήμουν μικρό παιδί και καθόμουν εκεί μαζί και την κοίταζα από χαμηλά όταν έσπαγε τα αυγά, δηλαδή από αυτό εδώ το σημείο περίπου. Ήταν ένας άνθρωπος που μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια μου λείπει, όπως λείπουν οι δικοί μας άνθρωποι που φεύγουν και μας αφήνουν, αλλά υπάρχει μία χρονοκάψουλα, η χρονοκάψουλα της γεύσης και της μυρωδιάς. Αυτά μας αφήνουν οι δικοί μας άνθρωποι, τις γεύσεις και τις μυρωδιές τους. Έτσι έχω να τη θυμάμαι εγώ την κυρία Στέλλα μου, την αγαπημένη. Και φροντίζω να τη θυμούνται και να δημιουργώ μνήμες και στα παιδιά από την κυρία Στέλλα. Κάθε φορά λοιπόν που φτιάχνω κάτι το οποίο ήταν δικό της, τους το λέω. Γι' αυτό το λόγο το είπα και σε εσάς. Ανακατεύω πολύ καλά τα αυγά. Βάζω corn flour μόνο. Και ανακατεύω. Πολύ ωραία. Και έχω και στραγγιστό γιαούρτι βέρο κριτικό, το οποίο θα βάλω, να βγάλω λίγο το ζουμάκι του, θα βάλω 1 ολόκληρο εδώ και 1 ολόκληρο παρά μία κουταλιά, έτσι έγραφε η οποία βρήκα στο μπλοκάκι της. 1 ολόκληρο παρά μία κουταλιά. Μία κουταλιά δηλαδή θα μείνει μέσα. Έμεινε η μία κουταλιά μέσα. Την τρώμε εμείς, έτσι τη μία κουταλιά, εννοείται. Και τώρα ανακατεύω πάλι. Γιαουρτόκρεμα θα έλεγα εγώ καλύτερα. Γιαουρτόπιτα την έλεγε στο χαρτάκι το οποίο βρήκα στο δετάδιο. Αλλά είναι πιο πολύ κρέμα. Θα βάλω και το μέλι. Και ύστερα θα δουλέψω λίγο με τον αυγοδάρτη μου, έτσι ώστε να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και να γίνουν μια λεία κρέμα. Το μόνο γλυκαντικό που έχει σε αυτή την κρέμα είναι το μέλι. Θυμαρίσιο καλό μέλι. Δουλεύουμε. Θέλει λίγο δουλίτσα εδώ. Δεν θέλουμε να έχει γρομπαλάκι, οπότε δουλεύουμε καλά. Τώρα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα μιξεράκι χυρός, χρησιμοποιήστε το, απλά για να μην λερώνουμε. Θέλει 2-3 λεπτά έτσι επίμονα. Και θα γίνει πολύ λίγο το μείγμα μας. Τέλειο, να το, αυτό ήτανε. Έχω βάλει το φούρνο στους 170 να προθερμανθεί. Αυτό πρέπει να είναι νόμος όταν ετοιμάζουμε να βάλουμε κάτι στο φούρνο μας. Είτε αλμυρό είναι αυτό, είτε γλυκό. Οπότε, με έναν καλά προθερμασμένο φούρνο, βάζω όλα μου τα υλικά εδώ. Και ψήνω γύρω στα 20 λεπτάκια. Έχω πάρει εδώ το χταπόδι μου. Άριστα κατεψυγμένα προϊόντα από τη Γιαννενάκης ΑΕ. Θα βάλω λάδι. Μπόλικο λαδάκι θέλει.
και τα τέσσερα τα λοκάμια τα θέλω. Πολύ ωραία. Και ρίχνω μέσα. Ολόκληρο. Και βάζω γιατί πιτσιλάει πάρα πολύ. Και ετοιμάζω το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι μου θέλω να το κάνουμε πουρέ. Δεν θέλω να φαίνεται. Εξαιρετικά, χαμηλώνω λίγο. Πήρε αμέσως χρώμα και γυρνάω από την άλλη. Να πάρει και από την άλλη χρωματάκι, θα του ξαναδώσω φωτιά. Ένα μυστικό το οποίο έκανε η γιαγιά για να έχει ένα χταπόδι πάρα πάρα πολύ μαλακό και όχι λιωμένο, απλά μαλακό, ήταν να βάλει το φελό από ένα κρασί. Και το βάζει μέσα, δεν ξέρω, γίνονταν πάντα πάρα πολύ μαλακό και δεν έλειωνε, δεν γίνονταν αυτό το κορδονάτο το, που λέμε το χώμα, γίνονταν πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το κάνω, να σας πω, τον ρίχνω μέσα το φελό. Σας το συστήνω λοιπόν, να το δοκιμάσετε κι εσείς. Ισχυριζόταν ότι μείωνε πάρα πολύ το χρόνο ψησίματος. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα ψάχνεις, απλά τα κάνεις, έτσι, γιατί γινόντουσαν και γινόντουσαν με επιτυχία. Δεν το πλένω το μούλτι μου, γιατί θα στύψω σε λίγο, θα φτιάξω ντομάτα. Όχι θα στύψω, θα τρίψω την ντομάτα. Τέλεια. Το αφήνω τώρα να τσιγαριστεί μαζί με το κρεμμύδι. Θα του βάλω πιπέρι σε αυτή τη φάση. Πάλι θα του ξαναβάλω πιπέρι, είναι ένα πιπερά το πιάτο γενικά. Το αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά το χταποδόριζο. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να ταΐσεις τα παιδιά χταπόδι. Θα το αλατίσω λίγο και θα ξαναδοκιμάσω μετά. Ωραία. Τώρα θα το σκεπάσω πάλι και θα κάνω τις ντομάτες μου στο μούλτι. Παίρνει όλες γιατί είναι μεγάλο αυτό. Εάν έχει έτσι λίγο ξυλεράκι αφαιρέστε το. Όπως είναι και την φρουδίτσα μέσα. Ωραία. Πάμε το πιούμε. Είμαστε μια χαρά. Τώρα σβήνουμε το κρασί. Μου σχομύρισε ο τόπος, έτσι, κρασί, κρεμμύδι και τα πόδια ανέβασαν απίστευτες μυρωδιές. Παίρνω και την ντομάτα μου. Μόλις εξαπλιστεί λίγο το κρασάκι, την αφήνω εδώ δίπλα, εξαπλίστηκε. Ωραία. Και στη συνέχεια θα βάλω το ρύζι. Αυτό ήταν, μην νομίζω ότι ήταν κάτι δύσκολο, κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερες διαδικασίες. Γρήγορα φαγάκια, εύκολα. Και ο χρόνος του είναι και αυτός γρήγορο, δεν θα σας παιδεύσει. Εδώ σε αυτή τη φάση θα βάλω λίγο μοσχοκάριδο. Και θα ρίξω και την ντομάτα.
Όταν πάρει βράση και η ντομάτα μου, θα σκεπάσω, θα χαμηλώσω και θα ψήσω γύρω στα 40-45 λεπτά και θα τσιμπήσουμε το χταπόδι. Το χταπόδι θα είναι έτοιμο όταν θα μπαίνει το πιρούνι εντελώς μέσα στο πλοκάμι του. Αυτό θα το δείτε, γιατί το κάθε χταπόδι έχει το δικό του χρόνο ψησίματος. Εγώ δεν θέλω πάνω από 45 λεπτάκια, δεν θέλω να το κάνω αχυρένιο, θέλω να το κρατήσω, να είναι μαλακό, αλλά είναι και ζωντανό το χταπόδι, είναι ωραίο. Λοιπόν, σκεπάζω και τα λέμε σε 40 λεπτάκια. Νομίζω ότι το χταπόδι μου είναι έτοιμο και θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόμη για το ρύζι. Οπότε προσθέτω τώρα το ρύζι. Βάζω και λίγο νερό, το οποίο θα το προσθέτω λίγο-λίγο, συμπληρώνοντας και δοκιμάζω. Θα συμπληρώνω λίγο-λίγο από εδώ και πέρα. Έβαλα και ένα ποτήρι. Και αν χρειαστεί κι άλλο, θα δοκιμάζω το ρύζι στο δοντάκι και αν κρατσανίζει, θα συμπληρώνω λίγο νεράκι. Για να δοκιμάσω λίγο για το αλάτι του, γιατί τώρα θα το σκεπάσω πάλι και θα το χαμηλώσω. Θέλει αλάτι. Το βάλω και λίγο πιπέρι ακόμη. Εξαιρετικό μοναδίστικο φαγάκι. Και θα προσθέσω και λίγο μοσχοκάρι εδώ ακόμη. Είδατε, έβαλα το μισό στην αρχή και το μισό τώρα κάπου, δηλαδή μετά από τη στιγμή που ρίχνουμε το ριζάκι μέσα. Γίνεται ένα καταπληκτικό σαν ντοματόριζο και έχει και το χταπόδι, το οποίο συμπληρώνει τη γεύση όλη. Σκεπάζω, χαμηλώνω και κοιτάζω να δω πότε θα είναι έτοιμο το ρύζι μου. Έχουν αρχίσει οι μυρωδιές να κατακλείζουν το χώρο και εγώ θα τους δώσω και άλλη ένταση, να ξέρετε. Γιατί σκέφτηκα φέτος να σας δώσω κάποια μείγματα μπαχαρικών τα οποία ταιριάζουν με διάφορα φαγητά. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε ένα μείγμα μπαχαρικών. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε πάρα πολύ ωραία και να μαρινάρετε τις γαρίδες σας, αλλά γενικά και ψαράκια τα οποία ετοιμάζετε να τα τηγανίσετε με λίγο ελαιόλαδο και λίγο από αυτό το μείγμα μπαχαρικών πριν τα αλευρώσετε, τα μεταμορφώνετε εντελώς. Χταποδόριζο. 4 χοντρά πλοκάμια χταποδιού για νενάκι ΑΕ. Ένα κρεμμύδι. Ένα ποτήρι ελαιόλαδο τέρα κρέτα. 3 όριμες ντομάτες. Μισό κιλό ρύζι καρολίνα. Μισό ποτήρι λευκό κρασί. Αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Για τη γιαουρτόπιτα. 6 αυγά αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης. 375 γραμμάρια γιαούρτι αγελάδος στραγγιστό βέρο κριτικό. 75 γραμμάρια μέλι. 20 γραμμάρια corn flour. Γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Θα ρίξω μία ματιά στην κρέμα μου, η οποία φουσκώνει και νομίζω ότι είναι έτοιμη. Ναι, είναι έτοιμη. Θα την αφήσω εδώ. Το χταποδάκι και το ριζάκι θέλουν πάρα πολύ λίγο. Συμπλήρωσα λίγο νεράκι την ώρα που εσείς δεν βλέπετε, κάνω και κρυφά πράγματα. Θέλει πάρα πολύ λίγο. Ουσιαστικά το έχω βάλει κάτω στο τελευταίο σημείο της φωτιάς για να μου μελώσει τώρα. Μ' αρέσει αυτός ο ήχος, μου σχομυρίζει σήμερα εδώ μέσα. Λοιπόν, μπούκοβο ή τσίλι. Χρειαζόμαστε λίγο ένταση πολλές φορές όταν ψήνουμε τα ψάρια μας. Οπότε βάζουμε ή μπούκοβο ή τσίλι αν έχουμε. Εγώ θα βάλω μπούκοβο τώρα. Βασιλικό. Ο βασιλικός ταιριάζει πάρα πολύ με την ντομάτα, ταιριάζει και πάρα πολύ με τα ψάρια. Δεντρολίβανο. Όταν κάνουμε το σαβόρε, βάζουμε δεντρολίβανο. Οπότε δεν μπορεί να λείπει αυτό το μείγμα. Θυμαράκι άγριο. Και βέβαια χρειαζόμαστε και τη λεμονίλα, αυτή που βγάζει το κόλιανδρο και ανεβαίνει πάνω στις μυρωδιές μας και ευρύνει τις ψυχούλες μας. Θα βάλω και λίγο πιπέρι. Αυτό λοιπόν τώρα το βάλετε σε ένα βαζάκι, θα γράψετε απ' έξω μείγμα για ψάρι και θα το έχετε. Δοκιμάστε το,
θα είναι το πρώτο μείγμα που σας δίνω, θα σας δώσω κι άλλα. Και για παναρίσματα ψαριών και κρεατικών και λαχανικών και για σούπες. Εδώ, όπως είδαμε, κυριαρχούν οι πρασινάδες. Θα το αφήσω ανοιχτό, θα το καπακώσω επίτηδες για να ανέβουν όλες οι μυρωδιές επάνω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μπαχαρικά και τα μυριστικά του τόπου μας. Τέλεια μυρίζει. Αυτό ήταν όλο. Έχουν γίνει τώρα όλα ένα. Πω, μια μυρωδιά. Μοσχομύρισε ο τόπος. Θα σας τα γυρίσω εδώ να τα δείτε και το χρώμα τους. Α, θα σας τα αφήσω εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, εάν θέλουμε να πανάρουμε, να μαρινάρουμε τις γαρίδες μας με αυτό, βάζουμε λαδάκι, βάζουμε λεμόνι, αλάτι στις γαρίδες και βάζουμε έτσι 2-3 τσίκ, 2-3 τσιμπιές, τα ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να μαριναριστούν. Μετά τα τηγανίζουμε ή τα βάζουμε, μπορεί να θέλετε να τα βάλετε μέσα σε ένα ριζότο. Είναι πάρα πολύ ωραίο πανάρισμα για τις γαρίδες. Επίσης πάρα πολύ ωραία είναι και για τα μπαρμπουνάκια. Κουτσομούρες και τέτοια. Αφού τα πλύνετε, τα καθαρίσετε, τα περνάτε λίγο με αυτό το μείγμα και αλατάκι και ύστερα τους βάζετε το αλευράκι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έτοιμη είμαι και από εδώ. Αχ, τι ωραίες μυρωδιές. Με φέρανε λίγο πίσω αυτές τις μυρωδιές σήμερα. Θα το κλείσω τώρα και θα το σκεπάσω. Ωραία. Όχι και εσύ, δεν θα κάω εγώ σήμερα. Κάηκα την προηγούμενη φορά. evaintasteland.com. Βρίσκεται πάρα πολλές συνταγές. neatv.gr. Βρίσκεται όλες μας τις εκπομπές. Από την πρώτη εκπομπή, εκείνη την πορτοκαλόπιτα, την ξελογιά στρακριτικά 3 χρόνια πριν. neatv.gr και μάμα μία παπάκι. neatv.gr, γιατί περιμένω να έρθετε με τις δικές σας συνταγές εδώ να μαγειρέψουμε. Κάνω ένα μπλαμπλαδάκι, μπας και παγώσει λίγο ακόμα αυτό. Ω, παλάκια. Βγήκε κι όμως. Κάηκα. Αυτή είναι η κρεμούλα. Μαμά δω κρεμούλα. Γιαγιά δω κρεμούλα για μένα. Θα το πω άλλη μία φορά, γιατί πραγματικά με συγκινεί αυτή η διαδικασία. Θεωρώ ότι τα καλύτερα μνημόσυνα γίνονται έτσι, στους ανθρώπους που αγαπάμε. Έτοιμη η κρεμούλα. Τώρα θέλουμε ένα δεκάλεπτο. Τα ξέρετε τα πράγματα, να το αφήσουμε το φαγάκι μας να μπομπάνει. Αλλά εμείς τι είμαστε? Είμαστε πινάλες και θέλουμε να σερβίρουμε τώρα. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Θα σερβίρω πρώτα το ρύζι. Μα κοιτάξτε ένα ωραίο ρύζι, ρε παιδιά, που βγήκε. Κοιτάξτε πόσο στετό είναι το πιλαφάκι που δημιουργήθηκε. Θα καθαρίσω λίγο. Και τώρα θα βάλω και το πλοκάμι. Το οποίο έχει ψυχθεί, οπ, εξαιρετικά. Θα βάλουμε άλλο ένα, λέτε. Εντάξει, για το στόλισμα. Ξέρεις κάτι, μου άρεσε πολύ αυτή η μυρωδιά. Δεν ήταν στη συνταγή, αλλά εγώ θα το προσθέσω, έτσι.
λίγο μπαχάρισμα από πάνω. Μαγικά πράγματα συμβαίνουν στις κουζίνες και στη δική μας κουζίνα, γιατί όχι άλλωστε. Εκτός συνταγής κινήσεις, πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε σκεφτεί, μας προέκυψαν. Μα είναι τόσο ταιριαστή αυτή η μυρωδιά με το ρύζι και το χταπόδι, που είναι κρίμα να μην την προσθέσουμε. Λίγο ακόμα και από μένα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε και σήμερα. Αύριο σας περιμένω, μαγειρεύουμε ταξιδιάρικες συνταγές. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.